Ένωση Τουρκίας, που σίγουρα θα διευκόλυνε και τις τουρκικές εξαγωγές προς την Ευρώπη. Αυτά λοιπόν, όσο δεν τα παίρνει η τουρκική πλευρά, κρατά μια τεταμένη ρητορική και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δει αλλεπάλληλες δηλώσεις το προηγούμενο διάστημα από τον κύριο Ερντογάν, αλλά ταυτόχρονα τις κρίσιμες στιγμές, όπως αναφέρατε στη Βάρνα, μαζεύει αυτή την ένταση, προσερχόμενος στο τραπέζι, προκειμένου να ξαναπροσπαθήσει μήπως τυχόν και ξεμπλοκάρει. Μόλις κλείνει την πόρτα, ξαναρχίζει την ίδια ρητορική. Ναι, μήπως, γιατί δεν παίρνει αυτό που θέλει και πρέπει συνεχώς, να καταλάβουμε ότι... Ανατροφοδοτεί συνεχώς ο ίδιος με ένταση. Γιατί δεν παίρνει αυτό που παίρνει με αυτή τη λογική. Είναι... Με τη ρητορική που προσπαθεί να... που έχει ως τακτική αυτά τα χρόνια, όλα τα χρόνια, δεν παίρνει τίποτα. Δεν είναι όλα τα χρόνια. Yeah. Υπάρχει μια βίαιη μεταστροφή στην κυβερνητική πολιτική της Τουρκίας. Όχι μόνο με αφορμή το αποτυχημένο πραξικόπημα, αλλά και λίγα χρόνια πριν από αυτό, όταν το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν, στην προσπάθεια επιβολής του οράματος περί νέας Τουρκίας, που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, στο σουνιτικό Ισλάμ, στον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό και στον πατροπαράδοτο εθνικισμό, στρέφει την πολιτική σε ένα πιο αυταρχικό μοντέλο, το οποίο έχει φτάσει πια σε επίπεδα σήμερα και μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα και την επιβολή καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, τα οποία ήταν αφάνταστα πριν από λίγα χρόνια. Έτσι, γιατί θυμίζω ότι υπήρξε μια πρώτη περίοδο στην προηγούμενη δεκαετία διακυβέρνησης Ερντογάν, η οποία εμφάνισε ένα προφίλ, θα το πούμε έτσι με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πολύ πιο κεντροδεξιό. Πιο ήπιο θα λέγαμε, αλλά παράλληλα Ερντογάν εξοπλίζονταν όλη εκείνη την περίοδο, να μην το αγνοούμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για αυτή την μεταστροφή στη στρατηγική του ΑΚΕΠΕ του κυρίου Ερντογάν. Από τότε που ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, έχει πει σε δημόσια δήλωσή του: η δημοκρατία σαν ένα τρένο. Επιβιβαζόμαστε και όταν πετύχουμε το στόχο μας μπορεί και να αποβιβαστούμε. Ναι, είναι λίγο ανατριχιαστική αυτή η διατύπωση και αυτή η προσέγγιση στα πράγματα. Τώρα για να πετύχει τους ευρύτερους στόχους του Ερντογάν, μέχρι πού θα το φτάσει το πράγμα στο Αιγαίο. Αυτό που ρωτάει όλος ο κόσμος, το ρωτάει συνέχεια και καλά κάνει και το ρωτάει. Εδώ χρειάζεται μια απάντηση και μια προσέγγιση. Να κάνει ένα θερμό επεισόδιο τέτοιο που πραγματικά θα δημιουργήσει αναταραχή, θα το φτάσει μέχρι εκεί. Θα σας πω την άποψή μου. Θεωρώ και με βάση την έρευνα σε ιστορικό βάθος ότι τα ελληνοτουρκικά ζητήματα ποτέ δεν ήταν στην κορυφή της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής Τουρκίας. Ακόμη και σήμερα που παρατηρείται αυτή η ένταση με υπετιότητα της τουρκικής πλευράς, είναι κατά αντανάκλαση της διεκδίκησης τουρκικών συμφερόντων σε άλλα πολύ πιο κρίσιμα για την Τουρκία ζητήματα, που είναι η επόμενη μέρα στη Συρία και πώς πλασάρεται ως περιφερειακός παίκτη στη Συρία. Είναι δύο ευμετάβλητες καταστάσεις που δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η μπίλια, που είναι από τη μία οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις και από την άλλη η ευκαιριακή, κατά τη γνώμη μου, ρωσιοτουρκική συμμαχία. Είναι και το θέμα των ενεργειακών πόρων της Κύπρου. Όλα τα παίζει όμως πάνω στο τραπέζι, γιατί όταν έσκασε η Συρία και η επεκτεσμή του εκεί, λέγαμε ότι θα ασχοληθεί με αυτό και θα μας αφήσει λίγο ήσυχους εμάς. Αλλά κινείται... Κινείται σε όλο το... Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν αλληλοδιαπλεκόμενα αλλά και αλληλοσυγκρώμενα γεωπολιτικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πάντως, κύριε Μπουρνούς, ο Ερντογάν είδε αυτό το διάστημα. Σηκώνομαι λίγο να πάω να συναντήσω και την Άννα Τζογκοβοσφυρίου να μας πει για την Συρία. Είδε αυτό το διάστημα, πριν από αυτά τα 60 λεπτά του Σαββάτου τα πρωινά, ότι όλοι σήκωσαν το τηλέφωνο τους για να μιλήσουν και με τον ίδιο. Εγώ να το πω λίγο πιο λαϊκά την ανάλυση του κυρίου Μπουρνού. Μας έγινε σαμάρι. Μας χρησιμοποιεί ως σαμάρι για να... Κυρία Άννα Παπασωτηρίου, αίθουσα σύνταξης, καλημέρα. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην Συρία, γιατί είχαμε και νέα πυραυλική επίθεση και η κρατική τηλεόραση πες μας τι μεταδίδει. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας, αλλά και τα μέσα που ελέγχει η σύμμαχός του, η Χεζμπολάχ, στο